από τα όρια, το γράμμα, το πνεύμα και όλη την εφαρμογή του ελληνικού συντάγματος. Ορίζεται απολύτως από το Σύνταγμα και από τον κανονισμό. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πως αν επρόκειτο να γίνει μια διαφορετική διαδικασία, σαν αυτή που υπενήσεστε ή σαν αυτή που ζητήσατε χθες την διάσκεψη των Προέδρων, θα υπήρχε μια προϋπόθεση μιας εντελώς διαφορετικής διαδικασίας, δηλαδή θα είχε υποβληθεί πρόταση δυσπιστίας από την αξιωματική αντιπολίτευση που έχει και το σχετικό αριθμό για να μπορεί να υποβάλει την πρόταση δυσπιστίας. Τότε πράγματι, επίσης θα ήταν ελλειμμένο απολύτως, όπως και τώρα είναι ελλειμμένο απολύτως, εφόσον δεν κατετέθη τέτοια πρόταση και πάμε με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης στην πρόταση επαναβεβαίωσης της εμπιστοσύνης της Βουλής, τότε, λέω, θα ήταν σαφές ότι θα ακολουθεί το η διαδικασία κατά πώς τα είπατε. Δηλαδή, ενδιάμεσα δεν θα λειτουργούσε η Βουλή, δηλαδή δεν θα υπήρχαν επιπλέον νομοθετικές ή άλλες διαδικασίες. Θα ξεκινάγαμε τη συγκεκριμένη μέρα και θα ακολουθεί το η συγκεκριμένη διαδικασία. Το Σύνταγμα είναι πάρα πολύ σαφές. Εάν υπάρχει κάποιο κενό στο Σύνταγμα, είμαστε εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης. Εάν υπάρχει λοιπόν από την εμπειρία της Βουλής ένα κενό, μια άλλη ερμηνεία, από την εμπειρία της ίδιας της Βουλής, είναι προφανές ότι θα πρέπει να συζητηθεί όταν έρθει αυτή η διαδικασία και όταν αλλάξουμε το Σύνταγμα. Ο Πρωθυπουργός πήρε την πρωτοβουλία και ζήτησε επαναβεβαίωση της εμπιστοσύνης της Βουλής. Θέλω να σας πω ευθέως, επίσης, επειδή βάλατε ένα θέμα σε σχέση με την κυβέρνηση και το πόσες κενές θέσεις έχει κτλ. Αν ο Πρωθυπουργός προχωρήσει ή δεν προχωρήσει σε ανασχηματισμό τις επόμενες μέρες, επίσης κατά το Σύνταγμα είναι απολύτως δικό του δικαίωμα και δεν έρχεται στη Βουλή οποιαδήποτε κυβέρνηση που προκύπτει από μερικό ή ολικό ακόμα ανασχηματισμό προς επαναβεβαίωση της ψήφου εμπιστοσύνης. Άρα είναι δύο εξαιρετικά διαφορετικά ζητήματα και παρέλκω τον υπαινιγμό τον οποίον έκανε ο αγαπητός κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο κύριος Δένδιας και τον οποίον όλοι τον αντιληφθήκαμε. Εντάξει. Λοιπόν, άρα είναι δικαίωμα για να γίνει διαφορετικά. Επίσης, πριν από τρεις εβδομάδες σε αυτή την αίθουσα η παρούσα κυβέρνηση έχει πάρει κατά το Σύνταγμα επίσης ψήφο εμπιστοσύνης. Άρα λοιπόν είναι θέμα πολιτικό απολύτως και έτσι έχει τεθεί εξ όσων έχω αντιληφθεί και στην ευρεία ανακοίνωση τη δημόσια που έκανε ο Πρωθυπουργός και στην επιστολή που μας έστειλε. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα το οποίο με πλήρη πρωτοβουλία και ευαισθησία θα έλεγα του ίδιου του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης έρχεται για να συζητηθεί στην Ελληνική Βουλή. Άρα, επειδή δε η υπόλοιπη συζήτηση αντιλαμβάνομαι ότι και για λόγους που έχουν σχέση με τα πρακτικά αλλά και με τη δημόσια συζήτηση που γίνεται ευλόγως, νομίμως και σωστά από την πλευρά σας θέτετε τις ενστάσεις που είχαν τεθεί από τους εκπροσώπους σας στη διάσκεψη των Προέδρων σε σχέση με την διαδικασία τη διήμερη. Εκεί μπορέσαμε και βρήκαμε, πιστεύω, με μια ευρύτερη πλειοψηφία από την παρούσα πλειοψηφία, δηλαδή ενώ την κυβερνητική, ένα modus vivendi με την έννοια ότι με την οργανωμένη συζήτηση και τους τέσσερις κύκλους που θα εξαντληθούν, τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και όποιους άλλους συμμετάσχουν στη συζήτηση, θεωρήσαμε και θεωρούμε ότι είναι επαρκής αυτή η συζήτηση για να τελειώσει αύριο το βράδυ. Αντιλαμβάνομαι, επαναλαμβάνω ότι ευλόγως και νομίμως θέτετε τη δικιά σας ένσταση. Πιστεύω πως υπάρχει και θέτω στην Βουλή προς έγκριση την διαδικασία η οποία κατά πλειοψηφία, όπως σωστά είπατε, από τη διάσκεψη των Προέδρων επροτάθη. Παρακαλώ, υπάρχει συνένεση επί της διαδικασίας. Από σας, όχι, κατά πλειοψηφία υπάρχει. Κύριε, θέλετε το λόγο. Με συγχωρείτε.